Κυρίες και κύριοι, κοντά μας απόψε έχουμε την κυρία Ελένη Νανοπούλου, είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Οικειονίων με τους συνδημότες του Μάρκου Λέγκα. Καλώς ήρθατε, κυρία Νανοπούλου. Καλώς σας βρίσκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να μας πείτε πιο πράγματα για εσάς. Με τι ασχολείστε? Είμαι νοσηλεύτρια. Δουλεύω στο Αρετέιο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Μένω στο Κιάτο. Είμαι παντρεμένη, έχω τρία παιδιά. Πιο παλιά δούλευα ως μεταφράστρια και καθηγήτρια αγγλικών, αλλά τελικά με κέντρισε νοσηλευτική. Καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά η νοσηλευτική ήταν όνειρο από μικρό παιδί να την ακολουθήσω. Δύσκολο, αλλά σε ανταμείβει το χαμόγελο του ασθενή, το ευχαριστώ του συνοδού και το ότι προσφέρεις έργο. Και πρώτη φορά υποψήφια με τον κύριο Λέγκα. Ναι. Τι σας έκανε να τον ακολουθήσετε? Επιλέξατε και μια περίοδο που ο κόσμος αποστρέφεται από την πολιτική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την πολιτική κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ στη σκέψη μου να ασχοληθώ με την πολιτική. Ωστόσο, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί γενικά στην Ελλάδα και στο Δήμο μας και παρακολουθώντας τον κύριο Λέγκα και το πρόγραμμά του, αποφάσισα ότι δεν θέλω να μείνω θεατής μιας κατάστασης. Θέλω κι εγώ να συνεισφέρω ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα και οι συνδημότες και το πρόγραμμά τους δίνουν μεγάλη δυνατότητα στο Δήμο Οικειονίων να γίνει ένας Δήμος του μέλλοντος. Προέρχεστε και από το χώρο της υγείας, όπως είπαμε. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στον τομέα της υγείας? Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οι λύσεις που δίνονται δεν επαρκούν. Υπάρχει τρομερή έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα το προσωπικό που υπάρχει να υποφέρει από burnout, να είναι αβάσταχτες πολλές βάρδιες. Ωστόσο, προσπαθούμε για το καλύτερο των ασθενών. Η πρόσβαση έχει γίνει λίγο πιο εύκολη στα νοσοκομεία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά θέματα ακόμα που θα πρέπει να βελτιωθούν, ώστε οι άνθρωποι να έχουν πραγματικά ένα καλό σύστημα υγείας που να τους καλύπτει. Όπως, για παράδειγμα, να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί, κακά τα ψέματα, η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο οφείλεται στο ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει στην Ελλάδα ουσιαστικά. Ο κόσμος στρέφεται στα νοσοκομεία γιατί δεν μπορεί να πάει σε κάποιο ιατρείο που θα του βρει λύση στο πρόβλημά του χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτεί. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να πάρει έμβη μια δημοτική αρχή στην πρωτοβάθμια υγεία? Τρόποι, ναι, υπάρχουν. Η δημιουργία δημοτικών ιατρείων που στηρίζονται ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα δώσει όθηση ώστε και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια μέσα στον Δήμο τους και να μην είναι υποχρεωμένοι να υποστούν την ταλαιπωρία που θα υποστούν αν πάνε σε ένα νοσοκομείο. Γιατί κακά τα ψέματα, ο χώρος του νοσοκομείου είναι για πολλούς ανθρώπους δυσβάσταχτος. Ενώ πηγαίνοντας σε ένα δημοτικό ιατρείο που θα έχουν τους γιατρούς, που θα τους πούνε ότι το πρόβλημά σας μπορεί να λυθεί με κάποιες επισκέψεις σε εμάς, ότι δεν χρειάζεται να πάτε παραπέρα, ότι θα πρέπει να πάτε να δείτε τον συγκεκριμένο γιατρό για το πρόβλημά σας. Οι γιατροί που θα είναι εκεί να μπορούν να τους δώσουν λύσεις απλά σε προβλήματα υγείας, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους ανθρώπους σήμερα. Αν έχει ένα γιατρό που τον παρακολουθεί, που θα του γράψει τις εξετάσεις του, που θα του γράψει τα φάρμακά του,
Νομίζω ότι θα είναι αναποφιστικό για τους δημότες μας. Κυρίως για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Έχετε δείξει και μία ευαισθησία στην τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας πιστεύω ότι είναι από τους πιο παραμελημένους στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό ατόμων τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ζώντας και σε ένα νομό που έχει ορεινά χωριά, που η πρόσβαση σε γιατρούς είναι πολύ... Τυπικότερο Δήμος Οικειονίων έχει πολλά ορεινά χωριά. Έχει πολλά ορεινά χωριά. Θα έδινε μία ασφάλεια στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας να μπορούσαν να έχουν ένα σύστημα ώστε να ειδοποιούν εάν τους συμβεί κάτι και αυτό το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το γιατρό, ας πούμε, της περιοχής ή με τους συγγενείς τους ή με τον πρόεδρο της εκάστοτε κοινότητας, ώστε να νιώσουν την ασφάλεια ότι αν τους συμβεί κάτι, κάποιος θα τους προσέξει, κάποιος θα τους δει. Θεωρώ ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας μεγάλωσαν, έτσι, μας γέννησαν, μας έδωσαν ό,τι έχουμε. Να πούμε ότι έχετε δημιουργήσει ένα τρίγωνο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, οι συνδημότες, είναι η φροντίδα για την τρίτη ηλικία, την έχετε συνδέσει με τη μετανάστευση και με την εγκατάλειψη των χωριών του Δήμου. Αυτό πώς δημιουργήθηκε, κυρία Νανοπούλου? Η εγκατάλειψη που νιώθουν και η μοναξιά που νιώθουν τα άτομα τρίτης ηλικίας έχει άμεση σχέση με το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν στα χωριά τους. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, αυτό που σχεδιάζουμε είναι να δημιουργήσουμε τις προοπτικές ώστε οι νέοι να μην φεύγουν από τον τόπο τους και όσοι έχουν φύγει να μπορούν να επιστρέψουν. Αυτό θα δώσει μία ασφάλεια στους ηλικιωμένους, γιατί θα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους δίπλα τους για να τους φροντίζουν. Ακόμη και η παρέα, δεν είναι μόνο η φροντίδα, είναι και η παρέα που θα έχουν οι άνθρωποι. Ωστόσο, αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουν δουλειές για τους νέους. Ένας νέος δεν μπορεί να γυρίσει. Ναι, δεν μπορεί να γυρίσει μόνο για να έχει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Αυτό είναι αδύνατον. Γιατί θα έχει κάνει τη δική του οικογένεια, πρέπει να φροντίσει και τη δική του οικογένεια. Οπότε, το βασικό είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουν οι νέοι στον τόπο τους. Έχετε ασχοληθεί με τα άτομα τρίτης ηλικίας, έχετε συμμετάσχει σε κάποιες εθελοντικές ομάδες και σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις, έχετε έντονη δράση, θα λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, πραγματικά, για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γι' αυτό και διάλεξα και το συγκεκριμένο επάγγελμα που κάνω. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις πόσο χαρούμενοι νιώθουν, όταν τους προσφέρεις απλά και ένα χαμόγελο, πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ανάγκη, πόση μοναξιά νιώθουν. Έχετε μιλήσει βέβαια και για την ψηφιοποίηση και αναβάθμιση της διοίκησης του Δήμου. Είναι μέσα στο πρόγραμμα των συνδημοτών. Και να πούμε βέβαια ότι δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό σε ένα περιβάλλον, θα λέγαμε, που κυριαρχούν πελατειακές σχέσεις, διαφθορά και διαπλοκή, κυρία Νανοπούλου. Είναι εύκολο? Ναι. Αν πραγματικά το θέλουμε, είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να αντιπαραβάλουμε τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας και της διαφάνειας και της αλληλεγγύης, ώστε να ανατραπούν η διαφθορά και η αδιαφάνεια που επικρατούν. Είναι
θα πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών προς τους δημότες με ένα ψηφιακό σπότ όπου κάθε δημότης θα μπορεί να εξυπηρετείται και ένας εργαζόμενος του Δήμου, ο οποίος θα είναι ειδικός στην λειτουργία του συστήματος. Άρα πιστεύετε ότι είναι εύκολο να γίνει η ψηφιοποίηση και αναβάθμιση της διοίκησης του Δήμου? Ναι, είναι εύκολο, αρκεί να υπάρχει η θέληση, να μην είναι υποχρεωμένος ο δημότης να μπαίνει σε αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας για να πάρει ένα χαρτί που χρειάζεται, όταν μπορεί ηλεκτρονικά να έχει πρόσβαση και να πάρει το χαρτί. Να μην χρειάζεται ο άνθρωπος να κατέβει από κάποιο ορεινό χωριό επειδή θέλει... Είναι το θέμα της μετακίνησης πολύ σημαντικό και συνδέεται και με τα προηγούμενα που είπαμε να υπάρχουν κοινέ για να μπορούν να βοηθήσουν. Ακριβώς. Τους μεγαλύτερους. Ακριβώς. Και σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Να κλείσουμε, κυρία Νανοπούλη, με την ταυτότητα που πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να έχει ο Δήμος οικειονίων. Τελικά πρέπει να είναι ορεινός, πρέπει να είναι αγροτικός ο Δήμος ή πρέπει να είναι τουριστικός? Ή εν τέλει μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο? Λοιπόν, ο νομός Κορινθίας και ο Δήμος Σικιονίων είναι κατεξοχήν αγροτικός Δήμος. Ωστόσο, μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο από τη στιγμή που ο Δήμος Σικιονίων έχει το προτέρημα να έχει ιστορικό πλούτο, να έχει το θέατρο της Αρχαίας Σικιώνος, να έχει την Ακρόπολη της Αρχαίας Τιτάνης, να έχει το αρχαίο Φαινεό, να έχει τα μοναστήρια της Λέχοβας και το μοναστήριο του Αγίου Γεωργίου στον Φαινεό, συν τη Λίμνη Δόξα που είναι ένα αλπικό τοπίο, το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα, και η Λίμνη της Τυμφαλίας που παρουσιάζει ενδιαφέρον από θέμα πανίδας, το Μουσείο της Τυμφαλίας, το περιβαλλοντολογικό, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το επισκεφτούμε, συν την, βέβαια, όλη την παραλία και η γραμμή του Γιάτου και του Κάτω Δημηνιού, η οποία είναι εξαιρετική, έχει μαγαζιά και επιχειρήσεις που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Να είμαστε και τουριστικός δήμος, να είμαστε και αγροτικός δήμος. Μπορεί να γίνει συνδυασμός και να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Σπάνιο, ιδανικό θα λέγαμε. Και όχι αδύνατο. Και όχι αδύνατο για το Δήμο Σικιονίων, βέβαια. Γιατί έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Έχει όλα όλα τα πλεονεκτήματα να κάνει και τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νανοπούλη, για την παρουσία σας στην τηλεόραση του Λέκτρα. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.